Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ολοκληρώθηκε το απόγευμα η αυτοψία των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων στο στρατόπεδο Μαθιουδάκη, προκειμένου να αποφανθούν για την ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάρου. Αμέσως μετά ακολούθησε σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς με τους τοπικούς φορείς και τα μέλη του Συμβουλίου. Όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες θα μας δώσει η συνάδελφος Ελένη Ψωμαδάκη, την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ήταν εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης των μελών. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαριγό, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Για να δούμε τι ακριβώς έγινε σε αυτήν την αυτοψία σήμερα το απόγευμα και αμέσως μετά βεβαίως στη σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς. Να πούμε ότι βλέπουμε και σχετικά πλάνα από την αυτοψία και την επίσκεψη του συγκεκριμένου κλιμακίου. Να ξεκινήσουμε με την αυτοψία Μαριγό. Λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα έφτασαν στον χώρο του πρώην στρατοπέδου Μαθιουδάκη τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Στον χώρο του πρώην στρατοπέδου ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Σαββόπουλος, οι δήμαρχοι Καστοριάς και Ορεστίδος, Μανώλης Χατζησιμεωνίδης και Πάνος και Παπτσόγλου, μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, εκπρόσωποι συλλόγων, αλλά και μικρή αστυνομική δύναμη. Τα μέλη του Συμβουλίου πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο και στη συνέχεια αναχώρησαν για την Περιφερειακή Ενότητα, όπου πραγματοποιήθηκε, όπως είπες και εσύ, σύσκεψη με την συμμετοχή επίσης των φορέων της περιοχής μας, του Δημάρχου Νεστορίου Χρήστου Κοσλόπουλου, του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Βάιου Χοντρού, του Αστυνομικού Διευθυντή Καστοριάς, Ηλία Στεφανή, καθώς και εκπροσώπων συλλόγων. Πολύς κόσμος. Τι ακριβώς υπόθηκε στη σύσκεψη και νομίζω αυτό έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από την τοποθέτηση των φορέων. Προς τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, οι φορείς ζήτησαν να επισπευστούν οι διαδικασίες, προκειμένου η όλη υπόθεση να λάβει ένα τέλος, όποιο και να είναι αυτό. Στην τοποθέτησή τους, τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων επιφυλάχτηκαν να πούν την άποψή τους σχετικά με το κτίριο του πρώην στρατοπέδου Μαθιουδάκη, αφού θα την εκφράσουν στην εισήγηση που θα ετοιμάσουν για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου όταν αυτή πραγματοποιηθεί. Δεν έχει ακόμα οριστεί, Μαριγώ, η ημερομηνία πραγματοποίησης της σύσκεψης. Άκουσαν βέβαια και τις απόψεις των παρευρισκομένων, οι οποίες εστιάστηκαν κυρίως στην ανάγκη δημιουργίας αστυνομικού μεγάρου, στο ποσό που έχει εγκριθεί για την ανέγερσή του, στην παλαιότητα του κτηρίου, στο οποίο στεγάζεται σήμερα η αστυνομική διεύθυνση, αλλά και το υψηλό ενίκιο που καταβάλλεται με αποτέλεσμα να ζημιώνεται το κράτος και μάλιστα σε καιρό κρίσης. Δεν υπόθηκε δηλαδή συγκεκριμένη άποψη για το συγκεκριμένο κτίριο από πλευράς των μελών του Συμβουλίου? Δεν θέλησαν να πούν την άποψή τους, τουλάχιστον σήμερα. Είναι η τελευταία αυτοψία που θα πραγματοποιηθεί ή θα γίνει ενδεχομένως κι άλλη? Σύμφωνα με πληροφορίες, Μαριγώ, θα γίνει και μία αυτοψία στον χώρο του πρώην στρατοπέδου και αύριο το πρωί. Και αύριο το πρωί, αύριο νομίζω αναχωρούν τα μέλη του Συμβουλίου. Ναι. Σήμερα θα παραμείνουν εδώ. Μάλιστα, λοιπόν, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα έχουμε βεβαίως και αναλυτικό ρεπορτάζ και αύριο. Έχουμε όμως δήλωση από την κυρία. Μαριγώ, πριν παίξει η δήλωση, ναι, να πούμε ότι κάποια στιγμή στη σύσκεψη δημιουργήθηκε και μικρή ένταση. Κυρίως όταν πήρε τον λόγο ο Γιώργος Ματζούρας, ο οποίος εκπροσώπησε τους τρεις συλλόγους που εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους σχετικά με την κατεδάφιση του κτηρίου. Ήτανε παρόν και ο κύριος Ματζούρας. Ναι. Ένταση με ποιον? Με την βουλευτή Μαρία Αντωνίου, την οποία ξεχάσαμε να την αναφέρουμε στην αρχή, η οποία θεώρησε πως ο κύριος Ματζούρας υποκρύπτει την ιδιότητά του ως συνεργάτη του πρώην βουλευτή Ανέστη Αγγελή, που είχε αγωνιστεί για την ανέγερση του αστυνομικού μεγάρου και πως εκμεταλλεύεται πολιτικά το όλο ζήτημα, αφού στις τελευταίες εκλογές ήταν υποψήφιος με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ο κύριος Ματζούρας από την πλευρά του είπε πως η βουλευτής έριξε τον μπαλάκι στην πολιτική, αλλά δεν είναι έτσι, και πως κάποιος τέλος πάντων θα πρέπει να υπερασπιστεί αυτό το κτίριο. Μάλιστα. Λοιπόν, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ να ευχηθούμε και εμείς και πάμε να παρακολουθήσουμε τώρα τη δήλωση της Γενικής Διευθύντριας Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, της κυρίας Ευγενίας Γατοπούλου, αμέσως μετά το τέλος της σύσκεψης. Πολύ περισσότερες λεπτομέρειες βεβαίως και στη συνέχεια σε σύνδεση με τον Αντώνη Παραρά. Εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή την Επιτροπή των Μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, η οποία ήρθε να κάνει μια αυτοψία, να δει επιτόπου το ακίνητο για το οποίο καλείται το Υπουργείο Πολιτισμού, το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού, να εκφράσει την άποψη εάν ανταποκρίνεται, αν πληρεί τους όρους που επιτάσσει ο νόμος 3028 περί αρχαιοτήτων ως νεότερο μνημείο. Οι πρώτες σας εκτιμήσεις ποιες είναι? Δεν νομιμοποιούμε να εκφράσω
εκτιμήσεις, ούτε ατομικά ούτε σαν εκπρόσωπος έτσι της επιτροπής αυτής, δεδομένου ότι η αρμοδιότητά μας εξαντλείται στο να δούμε επιτόπου, να ακούσουμε το εν λόγω κτίριο, να ακούσουμε τις απόψεις των φορέων και να δημιουργήσει ο καθένας μία άποψη την οποία θα κληθεί να μεταφέρει στην ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Δημοσίων. Μια που κάνατε την αυτοψία, τι θα μεταφέρετε ακριβώς? Σας είπα ότι δεν μπορώ να το πω. Δεν είναι ότι είναι κάτι κρυφό, αλλά είναι αντιδεοντολογικό να βγει στον αέρα μια προσωπική άποψη, την οποία εξάλλου μπορεί και να μην έχω διαμορφώσει πλήρως, γιατί γιατί το λέω αυτό, είδα το ακίνητο, έχω αποκομίσει μια εικόνα, ωστόσο άκουσα πολύ προσεκτικά όλους τους εκπροσώπους των φορέων και όλες αυτές οι απόψεις πρέπει να ζυμωθούν στο μυαλό μου, μέσα μου και να κατασταλάξω σε μια υπεύθυνη άποψη που θα ανταποκρίνεται στο νόμο περί αρχαιοτήτων, όπως ακριβώς ορίζεται. Πότε θα γίνει αυτό, πότε θα γίνει αυτό? Εμείς ήρθαμε, όπως ξέρετε, σήμερα. Αύριο θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Θα πρέπει να ήδη η γραμματέας έχει καταγράψει τις απόψεις, τη διμήφθη μάλλον σε αυτή τη συζήτηση που είχαμε, εγώ την οποία θεωρώ και πάρα πολύ επικοδομητική, αν θέλετε. Θα καταγραφούν αυτές οι απόψεις και θα μεταφερθούν στην ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου. Το οικονομικό κομμάτι σας επηρεάζει καθόλου? Θα ληφθεί υπόψη δηλαδή στην τοποθέτησή σας? Κοιτάξτε, σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να μας επηρεάσει το οικονομικό κομμάτι. Όμως κάθε πτυχή, ας πούμε, αυτής της υπόθεσης είναι ένα κομματάκι του puzzle, δεν μπορεί κανείς να μην το έχει στο βάθος του μυαλού του. Θεωρητικά όμως, τυπικά σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορεί κανείς να το λάβει υπόψη. Ποια στοιχεία λαμβάνονται υπόψη οι γενικές γραμμές? Ο νόμος περί αρχαιοτήτων είναι σαφής. Λέει ότι όταν είναι κτίριο παλαιότερο των 100 ετών πρέπει να εξετάσει κανένας εάν έχει στοιχεία αρχιτεκτονικά ενδιαφέροντα, μορφολογικά, ιστορικά, πολεοδομικά, και βάσει αυτών, εάν δηλαδή η παρουσία του στον ιστό της πόλης συντελεί στη διατήρηση του πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής. Αυτά εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, αλλά σας λέω και πάλι, δεν μπορεί να μην έχουμε στο βάθος του μυαλού μας όλα αυτά τα οποία αποτελούν κομμάτι του προβλήματος για τον τόπο και να μην τα συνεκτιμήσουμε στο βαθμό που ορίζεται από τον νόμο πάντα. Τώρα ενδιαφέρον έχει να παρακολουθήσουμε και να δούμε τι ακριβώς έγινε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, τι υπόθηκε, ιδιαίτερα από την πλευρά των τοπικών φορέων. Η κάμερα του ΑΦΜ ήταν εκεί, πάμε να πάρουμε μια γεύση. Καταρχήν το Υπουργείο Πολιτισμού πριν μια 20ετία είχε ζητήσει κάποια στοιχεία για κάποια κτίρια που τα χαρακτήρισε, τα είχαν βάσει μια κατηγορία, αυτό που λένε διατηρητικά. Δεν υπάρχει καμία μία από την τότε υπηρεσία, από την τότε πολιτική προϊσταμένη αρχή, δεν υπάρχει στην κατηγορία των διατηρητών. Και η Καστοριά ευτυχώς έχει πολλά τέτοια κτίρια τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν για την κτίρια και αρχοντικά. Έχει το μεταξύ πέρα που σαπίζει εδώ και 20 χρόνια και είναι περιουσιακό στοιχείο ανήκει του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα τρίτη τα μουτρά. Έχει κάνει παρέμβαση για δήμα τα τελευταία 20 χρόνια στα τρίτη τα μουτρά. Τίποτε. Το ερώτημα είναι το εξή. Δηλαδή, ενώ ο Δήμος πότε είχε στείλει την κατηγορία που μπορεί να παρέμβει, γιατί μια εξαρτητή έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν υπάρχει καταγραφή στο Δήμο, υπάρχει. Στα διατηρητικά, το συγκεκριμένο χωριό έχει γίνει μια καταγραφή για τα διατηρητικά. Το συγκεκριμένο χωριό υπάρχει, όλοι διατηρητικά. Πριν 20 χρόνια. Με όποια πρωτοβουλία, με το Υπουργείο Πολιτισμού. Και δεν υπάρχει πουθενά το συγκεκριμένο χωριό. Δεν υπάρχει πουθενά το συγκεκριμένο χωριό. Όχι, δεν υπάρχει. Μια καταγραφή. Έχει γίνει σε όλους τους Δήμους. Το συγκεκριμένο χωριό δεν αναφέρεται πουθενά. Η Καστοριά ως πόλη έχει πλούσια βιβλιογραφία. Διάβασα πριν 3 μήνες όταν υπήρχε αντίρρηση και στη Δημοκρατία μπορούσε και να υπάρχει αντίρρηση. Μια ιστορικότητα που συνδέεται το συγκεκριμένο κτίριο, όταν απελευθερώθηκε η πόλη τη Καστοριά, η πόλη απελευθερώθηκε χωρίς μάρια. Ήταν και είχε φύγει ο τουρκικός στρατός. Ένας αξιωματικός τοποθέτησε 2 ελληνικές σημαίες, μία από το συγκεκριμένο κτίριο απουσία κόσμου και δεν ξέρω την άλλη ελληνική σημαία την απελευθέρωση, δεν ξέρω το φανάρι, το μικρό, παρουσία κόσμου. Το ότι στην τόσο πλούσια βιβλιογραφία τη πόλη δεν αναφέρεται το συγκεκριμένο κτίριο. Το κτίριο αυτό υπάρχει στην Βόρεια Ελλάδα και σε άλλες περιοχές.
Εγώ τα πήγα προσωπικά πριν 3 μήνες να το ψηφθώ πρώτη φορά. Τράβηκα. Τράβηκα γιατί αυτή η εικόνα που την οποία είδα δεν με... με έκανε περήφανο για ένα κτίριο το οποίο βρίσκεται στην Καστοριά. Με την έννοια σε αυτή την κατάσταση. Το κτίριο είναι κατελημένο από το 1991. Το γνωρίζετε πολύ καλά, η τελευταία του κρίση ως στρατιωτικό κτίριο ήταν τότε. Υπάρχουν άλλα 4-5 κτίρια, προσπαθήσαμε εμείς τουλάχιστον σε συνεργασία με τους αστυνομικούς που είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται τα συγκεκριμένα κτίρια. Κανένας μα κανένας πιστεύει εδώ, δεν είναι τόσο έτσι να κάνει μια απόφαση και να πει να γκρεμιστεί το κτίριο. Το συνδέομαστε όμως και με την ανέργηση του αστυνομικού μεγάλου. Όπως σας είχα πει και πριν μια ώρα τα κτίρια, δηλαδή εμένα ο φόβος μου είναι ο εξής. Καταρχήν είναι ένα δημοκρατημένο έργο και αυτό δείχνει και την κατάδεια της ελληνικής χώρας πως ένα τόσο μεγάλο έργο δημοκρατήθηκε, έχει μια σύμβαση το ελληνικό το κράτος με τον ανάδοχο, χωρίς να έχει όλες τις αδειοδοτήσεις. Αυτό μόνο στην Ελλάδα μπορούσε να γίνει. Το διατάφτα αυτή τη στιγμή είναι ότι εσείς και κανένας δεν θα σας κατηγορήσει, μπορεί να το χαρακτηρίσετε διατηρητέο. Το είχα πει και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Το Υπουργείο Πολιτισμού ασφαλώς έχει την ευθύνη της συντήρησης και του χαρακτηρισμού τέτοιων κτιρίων. Αλλά δεν μπορεί κανένας από εσάς να μου πει ότι θα βρεθεί η αντίστοιχη πίστοση τα επόμενα 5 χρόνια για να συντηρηθεί αυτό το κτίριο. Γιατί αυτό το κτίριο, αν συνεχίσει σε 5, 6, 7, 8 χρόνια, είναι λογικό να γκρεμιστεί. Και σε μια δεκαετία θα έχουμε το εξής. Θα παραμείνουμε αστυνομικοί σε μια τρόπη με απάνθρωπες συνθήκες και το κτίριο αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή θα γκρεμιστεί από μόνο. Ήδη έχει σοβαρά σημεία φθοράς από το πέρασμα του χρόνου. Ήδη ο εσωτερικός χώρος έχει αλλοιωθεί όπως έχετε δει τα μουσαϊκά. Τις εσωτερικές τυχοποιίες οι οποίες είναι με τούβλα και. Και υπάρχει τέλος πάντων αυτό το κτίριο σε 4-5 τόνους σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Αυτό τουλάχιστον έχει αναφερθεί από την μεγορία και ουδέρω μνημεία από τη Θεσσαλονίκη. Πρότασή μου είναι ότι το δεν είναι λίγος. Και κανένας πολιτικός με όλο το κόστος της ευθύνης, το οποίο μπορεί να καταδειχθεί από κάποιους ότι ξέρετε αυτό το κτίριο είναι ιστορικό, για μένα θα πρέπει η διαδικασία της ανέγερσης του αστυνομικού μεγάλου να προχωρήσει. Διαφορετικά θα χαρακτηριστεί, επαναλαμβάνω, από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ως διατηρητέο και δεν έχουμε να χάσουμε δύο κτίρια. Το ένα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση το κεντρικό κράτος να βρει τα λεφτά 5 εκατομμύρια για να αναγερθεί καινούριο αστυνομικό μεγάλο. Αλλά και σε 10 χρόνια θα μου δώσετε έτσι το λόγο σας, κάποιοι από εσάς, να δουν ξανά πώς θα χαρακτηρίσετε διατηρητέο. Και να δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται το κτίριο. Σας ευχαριστώ. Δεν κάνω ερώτηση. Η τοπική κοινωνία των κτίριων... Καταρχήν, συγγνώμη σε διακόπτω, η Καστοριά έχει 50.000 κόσμο και πιστεύω ότι είναι άνθρωποι του πολιτισμού της ιστορίας. Οι 49.000 δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη του συγκεκριμένου κτίριου. Σας το είπα και εγώ. Όχι, επειδή είναι ένα κτίριο που δεν είναι μεγάλο κτίριο, δεν μπορεί κανείς να πει όχι, δεν είναι. Εγώ είναι η γειτονιά μου. Ναι, κάπου λοιπόν αυτό το κτίριο, κανείς φορέας, κανείς σύλλογος δεν σκέφτηκε να το κάνει κάτι ένα τέτοιο μεγάλο κτίριο. Το 1991 θα ήταν διαφορετική η κατάσταση. Δηλαδή στην κυριότητα του Δήμου ήρθε το 2004. Και τότε έγινε η παραχώρηση. Αμέσως έγινε η παραχώρηση από το ΤΕΠΑ και αμέσως έγινε από το Δήμο παραχώρηση στο Συμβουλίο Δημοσίου Εξάρτησης. Όχι, δεν θα ακούσω για το θέμα που λέγαμε αν έγινε τόσα χρόνια και τα λοιπά, γιατί θέλω να απαντήσω σε αυτό που λέμε. Γιατί ήρθε στο Δήμο από το στρατό το 2004 και ακριβώς την ίδια ημερομηνία σχεδόν έγινε την παραχώρηση στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Αρμόζας βέβαια τότε ο Δήμος ότι αυτό μπορεί να είναι διατηρητήριο, μπορεί να είναι εξωτερικό. Πάντως από τον Δήμο παραχωρήθηκε για την ανέγερση δικαστική μεγάλη. Τώρα το αν είναι διατηρητήριο όχι θα το κρίνουμε εσείς εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο πήραν την απόφαση ότι πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες πρώτο. Και δεύτερον, να αναγερθεί το δικαστικό μέρος με την υπάρχουσα μελέτη.
Μου φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει τέτοια μελέτη ακόμη, γιατί είναι. Δεν έπρεπε να συμβεί. Κάποιο είπε ότι έχει γίνει τροποποίηση η επέκταση του νομοτομικού και αναφέρεται στο συγκεκριμένο σημείο ανέγερση αστυνομικού μετράλου. Κάτι άκουσα, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Έχει γίνει και τροποποίηση. Τροποποίηση. Όχι, όταν παραπολύθηκε. Ποια χρονιά και ερωτήθηκε το πολιτικό. Δεν έρωτηθηκε. Είναι βέβαια σημαντικό για την ιστορία να ξέρουμε αν υπήρξε μια ερώτηση και μια διοδότηση από πλευράς υπηρεσίας νεοτέρων μνημείων. Εμείς το φάκελο δεν ακούγεται. Δεν μπορεί να μας ενημερώσει η έγκονο λέει ότι δεν υπάρχει. Από ό,τι γνωρίζω εγώ, συγγνώμη στον Δημοκρατή, είναι ότι τώρα υπήρξε η ανάγκη ας πούμε, να αναγκαθεί το αστυνομικό μέταρο. Η ανάγκη όπως η εταιρεία πήγε να βγάλει την άκρη, αλλά έπρεπε τότε να βγάλει την άκρη κατεδάφιση. Και αφού πρέπει να βγάλει την άκρη κατεδάφιση, ερωτήθηκε η διαφορία με αυτό που πρέπει να κατεδάφιση. Αλλά το μεταξύ έχει και την άδεια δεν έχει συζητήσει. Όχι, από εδώ δεν έχει η άδεια. Υπάρχει μελέτη. Μελέτη δεν ξέρω αν υπάρχει. Υπάρχει μελέτη. Μελέτη εφαρμογή. Μετέπειτα όταν καταργήθηκε και συγχωνεύτηκε. Ανέλαβε ως την συνέχεια του διαγωνισμού και την, μετά από 2-3 χρόνια καθυστέρησε 2-3 χρόνια με στάσεις των εταιριών που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό και υπογράφηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία την, τον Αύγουστο. Για να χαρακτηριστεί διατηρητέως σε 10 μέρες βάζει μπρος εργολάβου. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή ο ανάδοχος έχει αναλάβει την υποχρέωση της έκδοσης της οικοδομικής αδείας. Οπότε στη φάση που ζήτησε την άδεια κατεδάφισης... Για να ξεκινήσει την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Εγώ αν μου επιτρέπετε ήθελα να δώσω έτσι μια... Απλά αυτό που ρωτήσα εγώ στην τοποθέτησή μου είναι ότι όταν έγινε η τροποποίηση του σχεδίου πόλης εκεί πέρα, έτσι, έτσι ώστε το οικόπεδο πλέον να πάει στο δημόσιο. Θεωρώ, όπως ξέρω, γιατί ήμουν γενική γραμματέας της Δημαρχίας εδώ, τότε που ήταν θέμα απόφαση νομάρχη, περνούσε από τις κατατόπους εφορίες νεοτέρων, εμείς δεν ξέρουμε, ίσως συμβαίνει αυτό. Εσείς είστε πιο αρμόδιοι να το ξέρετε. Θα έπρεπε, ακριβώς. Το 2006 έγινε αυτό, κύριε Αντωνίου. Το 2006 έγινε αυτό που λέτε. Η τροπής του ρημοτομικού. Εδώ, και δεν υπήρξε καμία... Διάβαση. Καμία. Δεν υπήρξε καμία. Ένα απόσπασμα λοιπόν από την σύσκεψη που έγινε αμέσως μετά την αυτοψία στο στρατόπεδο Μαθιουδάκη. Ο Αντώνης Παραράς είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Αντώνη, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα. Είδαμε λίγο πολύ τι έγινε από το απόγευμα. Την αυτοψία στο στρατόπεδο. Είχαμε κάποιες δηλώσεις της Γενικής Διευθύντριας Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, η οποία βεβαίως δεν έδωσε κάποιες ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Όπως είπε, δεν νομιμοποιείται. Και είδαμε και το συγκεκριμένο απόσπασμα από την κάμερα του ΑΕΦΕΜ κατά τη διάρκεια της σύσκεψης. Τι εικόνα έχουμε αποκομίσει από όλα αυτά? Να πω λοιπόν ότι είναι ένα επίμαχο θέμα, έτσι, μαζί με όλα τα υπόλοιπα κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι το σχέδιο Αθηνά και άλλα πολλά που συζητάμε τις τελευταίες μέρες. Είχαμε και αυτή την επίσκεψη, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, θα πάνε και αύριο εκεί, θα μείνουν και άλλες μέρες για να δουν από κοντά το κτίριο, την υποδομή, τον χώρο και να αποφανθούν. Θα κάνουν μια εισήγηση στο Συμβούλιο των Νεότερων Μνημείων. Είναι εισηγητικού χαρακτήρα, προσέξτε, η τοποθέτηση και δεν είναι απόφασή τους. Θα εισηγηθούν και θα αποφασίσει το νεότερο συμβούλιο, έτσι, σε συνεργασία πάντοτε και με άλλα πολλά τμήματα του Υπουργείου Πολιτισμού. Φαντάζομαι δηλαδή, όμως εφόσον αυτοί κάνουν την αυτοψία, φαντάζομαι και η γνωμοδότηση αυτή θα έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους τους υπόλοιπους. Κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Εγώ θέλω να πω ότι φαίνεται πως επειδή πολύ αργά θυμηθήκαμε
να κινήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία και απευθύνομαι σε κάποιους και στη Δημοτική Αρχή Καστοριάς και σε διάφορους συλλόγους που θυμηθήκαν τώρα στο τέλος, και προσέξτε ειδικά για τον Δήμο Καστοριάς, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ζήτημα, με την έννοια ότι ο σημερινός δήμαρχος είναι αυτός ο οποίος είχε ψηφίσει μαζί με τον Δημήτρη Παπουλίδη και όλη την ομάδα τότε την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου, την ψήφιση της μελέτης και όλων αυτών των πραγμάτων, τα οποία θέλουμε δεν θέλουμε, από εκείνη την εποχή ξεκίνησαν, δεν ασχολήθηκε κανείς μαριγό με την συγκεκριμένη κτηριακή υποδομή, ήρθε η ώρα της κατεδάφισης και εκεί πια αντιληφθήκαν κάποιοι ότι πρέπει κάτι να κάνουν. Τα γύρω-γύρω οικόπεδα είναι αυτά που ενδεχομένως προκαλούν ορισμένους να κινητοποιηθούν για να μην προχωρήσει ποτέ αυτό το έργο. 6 εκατομμύρια ευρώ είναι έτοιμα να εκταμιευθούν. Και έχουν παγώσει αυτή τη στιγμή. Και έχουν παγώσει και μπορεί μέσα σε ένα δεκαήμερο να ξεκινήσουν οι εργασίες σε ένα πολύ δίκαιο αίτημα, το οποίο προσέξτε, από το 2003, τα επαναλαμβάνω αυτά για να μην τα ξεχνάμε, από το 2003 με απόφαση της τότε διοίκησης του Δήμου Καστοριάς πέρασε όλο αυτό, προχώρησε και θυμηθήκαμε τώρα την ώρα που πήγαν να ξεκινήσουν οι εργασίες. Αυτά λοιπόν τα υπενθυμίζω απλώς, γιατί έχει ξεσπάσει ένας εσωτερικός πόλεμος και την στιγμή αυτή, ενώ δεν έχουμε κανένα έργο να εκτελείται οπουδήποτε στον ομό Καστοριάς, έχουμε ένα έργο με 6 εκατομμύρια το οποίο το κλωτσάμε τη στιγμή αυτή. Λοιπόν, το κλιμάκιο. Έκανε μια σύσκεψη σήμερα στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη. Θέλω να πω ότι ήταν παρόν και ο Μανώλης Χατζησημεωνίδης. Το επισημαίνω αυτό γιατί στην Αθήνα δεν πήγε, αλλά σε αυτή τη σύσκεψη πάλι με το Υπουργείο Πολιτισμού, που έλεγε ο Δήμαρχος πως δεν είναι αρμοδιότητα δική του, πήγε. Είχαμε να θυμηθούμε και τις ενστάσεις που είχε διατυπώσει ο ίδιος ο Δήμαρχος. Γι' αυτό τα λέω, τα βάζω κατά τη διάρκεια του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι ζητήματα λογικής, έτσι, και δεν κάνουμε κάτι άλλο. Λέμε τι είχε πει τότε, τι γίνεται σήμερα. Δεν πήγε τότε στην Αθήνα, είχαν πάει μόνο οι άλλοι δήμαρχοι, για την Περιφερειάρχης. Σήμερα όμως στη σύσκεψη ήρθε και αύριο μπορεί να πάει στην συνάντηση που θα κάνουν στο Συμβούλιο των Νότερων Μνημείων. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ως δεδομένα. Νομίζω ότι δύσκολα θα αποφανθεί το κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού στο να επιτρέψει το γκρέμισμα και την ανέγερση του νέου αστυνομικού. Θεωρείς δηλαδή ότι η γνωμοδότησή τους θα είναι αρνητική? Ναι, θεωρώ ότι είναι δύσκολο με βάση αυτά τα οποία άκουσα. Βέβαια θέλω να σας πω ότι αναρωτήθηκαν κάποια στιγμή, καθώς παρακολουθούσα ένα μεγάλο μέρος της σύσκεψης που καταγράψαν αποκλειστικά στον ΑΕΦΕΜ, είδα από το κλιμάκιο να γίνονται και ερωτήσεις του τύπου «Καλά, αυτό εγκαταλείφθηκε το 1991. Από το 1991 μέχρι σήμερα δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ κανείς να δει, να διερευνήσει, να κάνει, να ρωτήσει, να επισημάνει». Έτσι, έγιναν και τέτοιες ερωτήσεις. Από την άλλη όμως, φάνηκε ότι είναι προβληματισμένοι κιόλας με το γεγονός ότι όλα προχώρησαν. Θέλω να πω κιόλας ότι είχαμε και μια σφοδρή αντιπαράθεση της κυρίας Μαρίας Αντωνίου. Με τον κύριο Ματζούρα, μας το μετέφερε η Ελένη Ψωμαδάκη προηγουμένως. Με τον κύριο Ματζούρα, βεβαίως. Υπήρχε μια αντιπαράθεση, διότι ο κύριος Ματζούρας όχι κατηγορήθηκε από την κυρία Αντωνίου, ενδεχομένως έτσι είναι. Ο κύριος Ματζούρας ήταν ένας από τους στενούς συνεργάτες που δουλέψανε για το κτίριο το συγκεκριμένο, για την ανάγερση του νέου τμήματος. Καθώς απασχολούταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο γραφείο του Ανέστη Αγγελή, που ως βουλευτής τότε ο κύριος Αγγελής ήταν ένας από αυτούς που έτρεξαν πολύ για το συγκεκριμένο κτίριο. Είναι εύλογο το ερώτημα, γιατί δεν ανακοινήθηκε η όλη υπόθεση εκείνο το χρονικό διάστημα και πέρασαν επιπλέον πόσα χρόνια και φτάσαμε στο παραπέντε για να δούμε την ιστορική αξία του συγκεκριμένου κτίριου? Δεν θέλει προέκταση μεγάλη. Έχουμε συνηθίσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, οι όποιες διοικήσεις και τα όποια πρόσωπα στο νομό να πετούν, να κλωτσούν τα πάντα. Μάλιστα. Γι' αυτό στο νομό μας έχουμε καταντήσει, εδώ που έχουμε καταντήσει, εξαιτίας πολύ συγκεκριμένων ατόμων. Τώρα, η γνωμοδότηση πότε ακριβώς θα γίνει και πότε ενδεχομένως θα έχουμε και την οριστική απόφαση, γνωρίζουμε? Εγώ το υπολογίζω όλο αυτό περίπου σε 1,5 μήνα. Το υπολογίζω όλο σε 1,5 μήνα. 1,5 μήνα, μεγάλο το χρονικό Εγώ διάστημα. Το υπολογίζω. Ήδη περιμένουμε ένα μήνα. Ναι, βέβαια, περιμένουμε. Χάνουμε πολύ μεγάλο διάστημα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην υπόθεση αυτή. Νομίζω, παρότι δεν μας το ανακοίνωσε χθες, η κυρία Μαρία Αντωνίου και με τον Υπουργό Πολιτισμού και με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης έκανε την συζήτηση. Χωρίς να είμαι σε θέση να ανακοινώσω κάτι, αλλά νομίζω ότι έχει κάνει την συζήτηση επί συγκεκριμένων θεμάτων για το ζήτημα αυτό. Και από εκεί πέρα, εγώ νομίζω και πάλι, είναι και θέμα πολιτικής βούλησης. Είναι και θέμα πολιτικής βούλησης. Είναι πραγματικά πρωτόγνωρο να το
να το έχουμε συλλάβει ως έργο, να το έχουμε προωθήσει, να έχουμε παλέψει να βρούμε κτίρια, παραχωρήσεις, δημοτικές αποφάσεις, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, χρηματοδοτήσεις, προγράμματα, μελέτες, ένα σωρό κινήσεις και πράγματα. Σήμερα να λέμε δεν πειράζει, ας μην γίνει. Και όταν λέμε να λέμε, εννοούμε συγκεκριμένους παράγοντες που το κλωτσούν το έργο. Έτσι, να λέμε λοιπόν ας μην γίνει ένα νέο αστυνομικό κτίριο με διασφαλισμένα χρήματα και ενδεχομένως εκεί θα φτιάξουμε κάτι άλλο. Καλό θα είναι να έχουμε πάντως στα χέρια μας και τη συγκεκριμένη αντιπρόταση για το πώς θα αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο κτίριο εφόσον εκεί δεν ανεγερθεί το νέο αστυνομικό μέγαρο. Πού θα βρούμε τα χρήματα, ποιος θα το αξιοποιήσει, ποιοι θα είναι οι υπεύθυνοι και τι σκεφτόμαστε γενικότερα να κάνουμε. Και από πλευράς Δημοτικής Αρχής Καστοριάς Αντώνη και από πλευράς των φορέων. Για το κτίριο των φορέων. Δεν υπάρχει σύλλογο στη στιγμή αυτή, ορισμένοι σύλλογοι. Κοιτάξτε να δείτε. Και θέλω να πω κιόλας ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Εδώ να ακούμε, μου αρέσει πάρα πολύ ο κινηματογράφος. Η κινηματογραφική λέσχη να αντιδρά για το συγκεκριμένο θέμα και να την εκπροσωπεί ο κ. Ματζούρας ή όποιοι άλλοι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι μερικά ζητήματα που θα... η κινηματογραφική λέσχη εξυπηρετεί και παίζει έναν ρόλο, αντιλαμβάνεστε, πολύ διαφορετικό. Όταν ακούμε όλα αυτά τα πράγματα τώρα, ότι παρεμβαίνουν κτλ., δεν είναι κακό, αλλά λέω και πάλι έτσι, να προσέχουμε μερικά πράγματα. Σε μια κλειστή σύσκεψη, ας πούμε, δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο παράξενα όλα αυτά. Θέλω λοιπόν να πω ότι όλο αυτό μέσα στον επόμενο μήνα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, προσέξτε γιατί είναι και πολύ δύσκολη η πολιτική πανελλαδική κατάσταση, εάν δεν προκύψουν και εκλογές βουλευτικές μέχρι τον Μάιο-Ιούνιο, νομίζω ότι όντως μέσα στον επόμενο 1,5 μήνα όλο αυτό θα το δούμε να εξελίσσεται, αλλά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι για μία ακόμη φορά από όλα τα τοπικά θέματα τα κορυφαία, όπως είναι και αυτό και το σχέδιο Αθηνά, και σήμερα απόν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Διαμαντόπουλος. Ναι, για ποιο λόγο και δεν νομίζω ότι τον εκπροσώπησε κάποιος άλλος από ό,τι είδα και στα πλάνα. Αλλά... δεν υπάρχει καμία εκπροσώπηση. Ένα κορυφαίο θέμα αστυνομικού μεγάρου, χρημάτων, σχεδίου Αθηνά, συμμετοχή στις συναντήσεις των βουλευτών με τον Αναβανιτόπουλο. Δεν υπάρχει πουθενά. Πού είναι? Και αυτό οφείλουμε να το πούμε, γιατί είναι βουλευτής. Ανάδρομο γιατί... αύριο. Τον πάνε για βουλευτή Β' Αθήνας, κανένα πρόβλημα, ας κάνει ό,τι θέλει στην Αθήνα. Είναι βουλευτής Καστοριάς, επισημαίνω ότι δημοσιογραφικά δεν τον έχουμε δει, μπορεί να ενοχλούνται από την κριτική που κάνουμε και να λένε διάφορα, δεν μας απασχολεί αυτό. Το θέμα είναι ότι την στιγμή αυτή σε κορυφαία τοπικά ζητήματα είναι απόν. Γι' αυτό, Αντώνη, φτάνουμε στο σημείο και ενημερωνόμαστε για τα θέματα της Καστοριάς από βουλευτές γειτονικών νομών, όπως έγινε χθες στην περίπτωση της κυρίας Μακρύ από την Κοζάνη. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει με τις δηλώσεις. Ναι, ναι, και θα έχει και πάρα πολλές αναλύσεις από εδώ και πέρα στο δελτίο. Έτσι, γιατί έχει προκληθεί άλλος με την ανακοίνωση που έκανε η κυρία Μακρύ. Mm-hmm. Θέλω να πω κιόλας για τη συνάντηση αυτή που λες, την προκάλεσε κιόλας ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν απόνο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, απούσα μάλλον, και το δικαιολόγησε βέβαια ότι δεν εκλήθηκε σωστά κτλ. Και ο κύριος Διαμαντόπουλος. Και πείτε μου, ο ΣΥΡΙΖΑ τοπικά πού βρίσκεται σε όλα αυτά τα κορυφαία ζητήματα. Νομίζουν κάποιοι ότι ξεμπερδεύουν με το να βγάζουν ένα δελτίο τύπου, ένα κατεβατό, με 4-5 πράγματα έτσι αόριστα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως τους εξυπηρετεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το πιστέψουμε. Είναι απόν ο άνθρωπος. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό τελικά σε ό,τι έχει να κάνει με την γενικότερη εκπροσώπηση της περιοχής μας από πλευράς των κοινοβουλευτικών τουλάχιστον φορέων. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, προκλήθηκε πολύ μεγάλος άλλος από τις χθεσινές δηλώσεις της βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων του Νομού Κοζάνης, της κυρίας Ραχίλ Μακρύ. Να πούμε ότι τις πληροφορίες τις οποίες μας μετέφερε χθες το δελτίο μας η κυρία Μακρύ μας τις επιβεβαίωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε και ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας του Νομού Κοζάνης, ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο οποίος βέβαια κάποιες περαιτέρω δημόσιες δηλώσεις δεν θέλησε να κάνει. Ωστόσο και ο ίδιος μας επιβεβαίωσε το γεγονός ότι ο Υπουργός είπε αυτό ακριβώς. Παραμένει το τμήμα της πληροφορικής στην Καστοριά, συγχωνεύονται τα άλλα δύο τμήματα. Άρα λοιπόν η επιβεβαίωση αυτών των πραγμάτων, δηλαδή ότι έχουμε από την κυρία Ραχίλη Μακρύ αυτή την ανακοίνωση, έτσι, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει προκληθεί βέβαια ένας άλλος, αλλά όταν βγαίνει από την Κοζάνη η κυρία Μακρύ και λέει ότι κρατάτε την πληροφορική, συγχωνεύονται τα άλλα δύο, αντιλαμβάνεστε τι πολιτικό θέμα τοπικό υπάρχει. Καταλαβαίνετε, έτσι. Mm.
Γιατί εγώ λέω το εξής, σήμερα αν τηλεφωνήσει κάποιος τον κύριο Διαμαντόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τον ρωτήσει ποια είναι η τελική απόφαση, δεν θα την ξέρει. Η απάντηση θα είναι, Αντώνη, ότι δεν δεχόμαστε το σχέδιο Αθηνά, γι' αυτό και δεν μπαίνουμε στην οποιαδήποτε διαδικασία διαλόγου. Βλέπουμε πάντως ότι από πλευράς της κυρίας Οζουνίδου, που ανήκει επίσης στον ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθείται μια τελείως διαφορετική τακτική. Προφανώς η κυρία, η βουλευτής, ενδιαφέρεται για τα θέματα που απασχολούν την περιοχή. Γιατί είναι ένα ζήτημα. Δεν δεχόμαστε το άλλο, ας πάμε στην Παλαιστίνη να δεχόμαστε άλλα και στη Γάζα. Λοιπόν. Εντάξει, εκεί δεχόμαστε άλλα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ να ευχηθούμε. Τώρα, ψάχνουμε στο τηλέφωνο και τον κύριο Κασαπίδη από πλευράς των βουλευτών που συμμετείχαν χθες στην συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν είναι εύκολο να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αν καταφέρουμε κατά τη διάρκεια του δελτίου βεβαίως να δούμε και από τη δική του την πλευρά τι ακριβώς έγινε στην χθεσινή αυτή συνάντηση. Θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε ότι εκπροσώπηση φοιτητών της Καστοριάς, περίπου 100 άτομα βρίσκονται στην Αθήνα, συμμετείχαν στην ευρύτερη κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε από φοιτητές διαφόρων περιοχών σήμερα στην Αθήνα. Θα δούμε τα τεκτενόμενα και το τι ακριβώς έγινε. Θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία, ενώ αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα μιλήσουμε και με τον αναπληρωτή πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Νικόλαο Τσούνη, καθώς σήμερα είχαμε τις οριστικές αποφάσεις από πλευράς του Συμβουλίου Διοίκησης. Όλα αυτά βεβαίως αμέσως μετά τις διαφημίσεις.